Είμαστε τρίτο μέρος εκπομπής. Νικόλας Παπανικολάου, κλινικός ψυχολόγος, συνεργάτης της εκπομπής μας εδώ και χρόνια, του Ομίλου. Πώς είσαι? Καλησπέρα, μια χαρά, καλώς σε βρήκα. Πλησιάζουμε νομίζω καλοκαίρι. Μυρίζει είναι... καλοκαίρι. Έχονται... Έχει μυρίσει καλοκαίρι. Μυρίζει, μυρίζει εδώ καλοκαίρι. Και... Μυρίζει. Εδώ και ένα μήνα περίπου. Εντάξει. Καμιά βουτιά, τίποτα. Στις αρχές ακόμα, θα έλεγα. Είσαι στις αρχές ακόμα. Στις αρχές ακόμα. Είσαι από αυτούς που λένε θα βουτήξω, ξέρω εγώ τον. Όταν πιάσει το καρπούζι 19 λεπτά. Τότε. Τότε. Εξαρτάται από πού θα το πάρεις όμως. Εξαρτάται από πού θα το πάρεις, βέβαια. Είναι και αυτό. Είναι και αυτό. Λοιπόν, δεν ξέρω, παλιά, επειδή έχεις μεγάλη εμπειρία, 15 και χρόνια στην τηλεόραση, δυσκολευόσουν να διαμορφώσεις ετήσια ατζέντα στα θέματα ψυχολογίας? Γιατί σε ρωτάω? Γιατί έχουν πει πολλά μαζεμένα. Γενικότερα θα σου έλεγα ότι όταν παλιότερα μιλούσαμε για παράδειγμα για κατάθλιψη, ναι, μιλούσαμε για ένα θέμα το οποίο ούτως ή άλλως ήταν άγνωστο. Και έπρεπε με κάποιο τρόπο να δικαιολογήσουμε για ποιο λόγο μιλάμε για κατάθλιψη. Και υπήρχε και ταμπού. Του ότι υπήρχε ταμπού, ακριβώς. Θυμάμαι χαρακτηριστικά πριν από πολλά χρόνια, όταν μιλούσαμε για κατάθλιψη, έπρεπε να δικαιολογήσουμε το ότι κατάθλιψη είχε για παράδειγμα ο Πρωθυπουργός της Φινλανδίας, ο οποίος ζήτησε άδεια από τους Φινλανδούς 15-20 μέρες, αν θυμάμαι καλά, γενικότερα γιατί είχε κατάθλιψη. Άρα λοιπόν ήταν κάτι τελείως διαφορετικό. Σαφέστατα όμως από εκεί και πέρα τα πάθη των ανθρώπων υπάρχουν, υπήρχαν και δυστυχώς θα υπάρχουν από εκεί και πέρα. Νομίζω σαφέστατα ήταν πιο δύσκολα ίσως το να βρούμε κάποια θέματα. Ίσως έχει ανοίξει η ατζέντα περισσότερο με τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, έχει ανοίξει πολύ περισσότερο με τον ηλεκτρονικό κόσμο. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι υπήρχαν δυστυχώς τα πάθη των ανθρώπων. Ψάχνουν τους ψυχολόγους, τους κλινικούς ψυχολόγους, οι άνθρωποι μόνοι τους ή μετά από παρότρινση ενός δικού τους ανθρώπου? Τελευταία έχουν αρχίσει και ψάχνουν περισσότερο μόνοι τους. Και μόνοι τους. Και μόνοι τους. Παλιότερα υπήρχε η παρότρινση των δικών μου ανθρώπων, των ανθρώπων δηλαδή οι οποίοι με κάποιο τρόπο ήταν κοντά μου, ήταν δίπλα μου. Οπότε τώρα όμως πλέον έχει αλλάξει. Πλέον εγώ ο ίδιος αισθάνομαι τη δυσλειτουργία μου, οπότε μπαίνω στη διαδικασία να πλησιάσω και να μπω στο μαγικό κόσμο, αυτό θα έλεγα, γιατί είναι μαγικός κόσμος. Κακά τα ψέματα, αναγνωρίζεις τον εαυτό σου και καταλαβαίνεις τι σου συμβαίνει, ναι, από εκεί πέρα, τη ψυχοθεραπεία. Είναι κάτι το οποίο φοβάσαι για τα επόμενα χρόνια? Ένας επιστήμονας, ένας κλινικός ψυχολόγος, είναι κάτι το οποίο τον φοβίζει? Δεν είναι ταμπού η λέξη φόβος. Ναι, όχι, δεν είναι καθόλου ταμπού. Νομίζω ότι αυτό που με φοβίζει είναι γενικότερα όλη αυτή η αναγέννηση, η τρομερή αναγέννηση των μέσων μαζικής ενημέρωσης, γενικότερα του ψηφιακού κόσμου. Αυτός ο ψηφιακός κόσμος ο οποίος έρχεται, αυτή η τεχνολογία, με λάθος τρόπο. Αυτή η εξωστρέφεια με λάθος τρόπο. Και σαφέστατα οι διάφορες παθολογίες οι οποίες με κάποιο τρόπο εμπλέκονται σε αυτήν την κατάσταση. Για παράδειγμα, σήμερα θα μιλήσουμε για κοινωνική φοβία. Ή θα μιλήσουμε, αν θέλεις, για ντροπή η οποία χτυπάει κόκκινο πολλές φορές. Ναι. Σκέψου λοιπόν έναν άνθρωπο ο οποίος ντρέπεται, ο οποίος ντρέπεται να εκτεθεί, ντρέπεται όχι να εκτεθεί στην τηλεόραση, ντρέπεται να εκτεθεί για παράδειγμα πολύ απλά στους φίλους του. Δεν μπορεί να μιλήσει. Κοκκινίζει όταν βγαίνει μπροστά σε 2-3 άτομα για να μπορέσει να μιλήσει και ο οποίος κλείνεται μπροστά σε ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε τι, ότι αυτός ο άνθρωπος αποκτά ένα άλοθη, κλείνεται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, με κάποιο τρόπο περιορίζεται, εσωστρέφεται ακόμα περισσότερο και ένας άνθρωπος ο οποίος επιτείνεται ακόμα περισσότερο το πρόβλημά του. Άρα τι κάνει η ηλεκτρονική τεχνολογία? Ουσιαστικά υποθάλπει ακόμα περισσότερο το πρόβλημα του συγκεκριμένου ανθρώπου. Όπως επίσης κατάθλιψη. Ένας άνθρωπος ο οποίος με κατάθλιψη, ο οποίος επίσης περιορίζει τον εαυτό του και περιορίζει τις κοινωνικές του επαφές μπροστά σε έναν υπολογιστή. Άρα λοιπόν δυστυχώς πολλές φορές βλέπουμε ότι η τεχνολογία εμπλέκεται με έναν κακό τρόπο και επιτείνει τα ήδη προϋπάρχοντα προβλήματα τα οποία υπήρχαν. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να τα βάλουμε σε μία σειρά. Ναι. Τι εννοούμε λοιπόν με τον όρο καταρχήν κοινωνική φοβία? Εννοούμε αυτό που έλεγα προηγουμένως. Όταν η ντροπή χτυπάει κόκκινο, υπάρχει έντονη ανησυχία για καταστάσεις στις οποίες ουσιαστικά εμπλέκονται και οι άλλοι. Αισθάνομαι λοιπόν ότι οι απόλυτοι. Φοβάμαι ότι θα με κρίνουν. Φοβάμαι ότι με κάποιο τρόπο θα με αναγνωρίσουν τα κενά τα οποία έχω ένας άνθρωπος. Άρα λοιπόν αρχίζω και αποφεύγω γενικότερα τις διάφορες καταστάσεις και αυτό αρχίζει και επηρεάζει τους διάφορους τομείς της ζωής μου. Είναι υπερβολική ντροπή. Είναι αυτό που λέμε συστολή την οποία μπορεί να έχει ένας άνθρωπος. Αν γνωρίζεις εκ των προτέρων ωστόσο ότι θα σε κρίνει κάποιος, αλλά το πρόσημο θα είναι θετικό, θα σε αποθεώσει μετά, θα μπει στη διαδικασία και θα θεωρηθείς κοινωνιοφοβικός? Τις περισσότερες φορές ο κοινωνιοφοβικός γενικότερα η έκθεση τον φοβίζει. Και όπως θα δούμε στην πορεία, και γιατί το βλέπουμε αυτό το πράγμα, ότι ο τρόπος σκέψης του κοινωνιοφοβικού είναι χαρακτηριστικό ότι πάντα υπάρχει ένας εξωτερικός έλεγχος. Δηλαδή, πιστεύω ότι κάτι έξω από εμένα καθορίζει τι θα μου συμβεί. Άρα λοιπόν περιμένω την καλή,
μαρτυρία από κάποιον άλλον ο οποίος είναι έξω από εμένα. Οι άλλοι δηλαδή είναι πιο άξιοι από εμένα. Άρα λοιπόν, εγώ με κάποιο τρόπο φοβάμαι την κριτική των άλλων. Έστω και αν περιμένω μια θετική κριτική, πάντα υπάρχει ενδόμηχα αυτός ο φόβος, το ότι εγώ δεν θα τα πάω και τόσο καλά. Άρα ο κοινωνιοφοβικός, δεδομένου του ότι ο εξωτερικός έλεγχος είναι κάτι πολύ σημαντικό για αυτόν, τον φοβίζει ακόμα και αν περιμένει μια θετική κριτική. Τον φοβίζει η έκθεση, θα σου έλεγα περισσότερο, έτσι, αυτή καθ' αυτή. Το δεύτερο είναι τα τελειοθυρικά πρότυπα που υπάρχουν. Άρα λοιπόν υπάρχουν υψηλές απαιτήσεις και εξωπραγματικοί στόχοι που έχει. Χαμηλή αποτελεσματικότητα την οποία έχει, αυτοαποτελεσματικότητα θα σου έλεγα, ή αλλιώς αυτοπεποίθηση επί της ουσίας, ναι. Πολύ χαμηλή αυτοπεποίθηση την οποία έχει αυτός ο άνθρωπος προφανώς και χαμηλές προσδοκίες έκβασης, δηλαδή ουσιαστικά δεν θα έχω το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Ένας άνθρωπος ο οποίος μπαίνει από πριν να κρίνει τον εαυτό του, ναι. Μπαίνει από πριν να θεωρήσει ότι δεν θα έχει το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Δεν θα τα πάει καλά στην όποια έκθεση μπορεί να έχει. Από εκεί και πέρα προσπαθήσουμε να σταχυολογήσουμε, θα έλεγα, κάποια σημάδια της κοινωνικής φοβίας τα οποία υπάρχουν στις διάφορες ηλικίες και ίσως ως ένα σημείο να υποψιάσουμε τους γονείς. Ας μιλήσουμε στην νηπιακή ηλικία. Δηλαδή, νηπιαγωγείο. Εκεί είναι νηπιαγωγείο μέχρι πρώτη δημοτικού. 4-6, ακριβώς. Οπότε λοιπόν, μιλάμε ένα παιδί το οποίο έχει υπερβολική ντροπή, αποφυγή παρέας. Ντροπή, δηλαδή, του μιλάς και δεν μιλάει. Ναι. Κοκκινίζει το ίδιο, συστέλλεται το ίδιο, δεν μιλάει και περιορίζεται ακόμα και με τους υπόλοιπους ή με τις υπόλοιπες συμμαθητές, συμμαθήτριές του. Αποφυγή παρέας. Βεβαίως, εδώ δεν μιλούμε για παιδιά τα οποία βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού, τα οποία ούτως ή άλλως τα παιδιά αυτά αποφεύγουν τις παρέες. Ένα παιδί που παίζει μόνο του. Ένα παιδί το οποίο αισθάνεται αμηχανία όταν βρίσκεται ανάμεσα σε κόσμο. Και ένα παιδί το οποίο όταν βρίσκεται σε κόσμο και με κόσμο ουσιαστικά προσκολλάται στους γονείς και δεν βγαίνει προς τα έξω. Άρα λοιπόν, αυτά είναι σημάδια τα οποία με κάποιο τρόπο πρέπει να μας υποψιάζουν ότι πιθανά το παιδί κάποια στιγμή, σε κάποια φάση της ζωής του, πιθανά θα εκδηλώσει υπερβολική ντροπή ή κοινωνικό άγχος, κοινωνική φοβία, όπως το λέμε. Ηλικία 6-11. Αρχίζουν τα σωματικά συμπτώματα πλέον. Το παιδί στη συγκεκριμένη φάση αρχίζει και επικοινωνεί με τα σωματικά συμπτώματα που μπορεί να έχει όταν βρίσκεται σε. Όταν εκτίθεται σε έκθεση. Άρα λοιπόν έχει κυλόπονο, πονοκέφαλο, σφίξιμο στο στομάχι, στη συνέχεια τρέμουλο, ταχυπαλμία, εσωστρέφεια και κάτι πάρα πολύ βασικό, τα συγκεκριμένα παιδιά πέφτουν συχνά θύμα bullying. Δεδομένου του ότι είναι κλειστά παιδιά, δεδομένου του ότι δεν είναι τα πιο δημοφιλή παιδιά, δεδομένου του ότι είναι παιδιά τα οποία με κάποιο τρόπο οι υπόλοιποι μπαίνουν στη διαδικασία να τα χρησιμοποιήσουν με την κακή έννοια. Πάμε και στην εφηβεία τώρα, Εφηβεία, η επόμενη κατάσταση. Εφηβεία τι σημαίνει? Σημαίνει ουσιαστικά σχέσεις, η αποθέωση των σχέσεων επί της ουσίας. Άρα λοιπόν, ένα παιδί το οποίο είναι κοινωνιοφοβικό παιδί, πού δυσκολεύεται? Δυσκολεύεται στις σχέσεις. Ένα παιδί το οποίο έχει έντονη ενασχόληση με το σώμα του και μάλιστα πολλές φορές χαρακτηριστικά μιλούμε για παιδί το οποίο έχει τη λεγόμενη δυσμορφοφοβία. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές από αυτήν τη στήλη. Άρα είναι έντονη αυτή η ενασχόληση με κάποιο συγκεκριμένο μέρος του σώματός του. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι μπορεί να έχω πεταχτά αυτιά, μπορεί να έχω μεγάλα χέρια, μπορεί να έχω μακριά πόδια, που πολλές φορές είναι και στη σκέψη μου. Και αυτό τι με κάνει? Με κάνει να είμαι κλειστός, να αισθάνομαι ανεπαρκής και να κλείνομαι ακόμη περισσότερο στον εαυτό μου, στην εφηβεία. Στην ενήλικη ζωή τώρα είναι χαρακτηριστικό το ότι αισθάνομαι ανεπάρκεια, αισθάνομαι ενοχή, δεν είμαι αρκετός. Ξέρεις, η ενοχή με βάζει σε ένα φαύλο κύκλο πολλές φορές κατάθλιψης. Δηλαδή, ο άνθρωπος ο οποίος είναι κοινωνιοφοβικός, πολλές φορές πέφτει και σε κατάθλιψη, δεδομένου του ότι ντρέπομαι υπερβολικά, δεν έχω παρέες, δεν έχω φιλίες και πέφτω σε κατάθλιψη με το φαύλο κύκλο της ενοχής. Ναι. Αμηχανία στη συνέχεια όταν βρίσκομαι ανάμεσα σε άλλους και φυσικά. Άποψη του ότι δεν είμαι αρεστός, δεν αξίζω, έχω μια δυσκολία στις σχέσεις, δεδομένου του ότι έχω μια δυσκολία στο να εκτεθώ σε ανθρώπους και με ανθρώπους. Και όπως τόνισα και προηγουμένως, δεν μιλάμε για κάποιο ακροτήριο της τάξης των 1.500 ανθρώπων, όπου εκεί είναι φυσιολογικό σε ένα σημείο κάποιος να έχει άγχος. Μιλάμε για ακροατήριο πολύ μικρό. 3, 4, 5 ανθρώπων είναι άνθρωποι οι οποίοι δυσκολεύονται ακόμα και σε αυτό το μικρό ακροατήριο να μπορέσουν να ορθώσουν λόγο. Πάμε στα χαρακτηριστικά των κοινωνιοφοβικών. Τα οποία τα περιγράφουμε. Το πρώτο είναι ότι νομίζουν ότι είναι το κέντρο της προσοχής. Το δεύτερο είναι ότι νομίζουν ότι δίνουν συνεχώς παράσταση. Δίνω μια συνεχώς παράσταση, είναι εκτεθειμένοι σε παρατηρήσεις και ελέγχους συνεχώς των υπολείπων. Είναι χαρακτηριστικά των κοινωνιοφοβικών. Προχωράμε στον επόμενο πίνακα. Διαβαθμίσεις της κοινωνικής φοβίας. Έχουμε δύο διαβαθμίσεις. Την πιο ελαφριά, θα λέγαμε, κοινωνική φοβία, ειδική κοινωνική φοβία, που αφορά ειδικές καταστάσεις. Φόβος για δημόσια έκθεση, δηλαδή έχω φόβο για να εκτεθώ δημόσια, αλλά από εκεί και πέρα σε φίλους μπορώ να λειτουργώ καλά. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι είναι μια πιο ελαφριά, πιο light κατάσταση.
Φόβος για τους ανώτερους. Έχω φόβος μόνο με τους ανώτερους, ενώ με τους ομόβαθμούς μου ή με τους πιο χαμηλόβαθμούς μου δεν έχω κανένα φόβο για να λειτουργήσω. Φόβος για το αντίθετο φύλο. Πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο πολλές φορές πυροδοτείται στην περίοδο της εφηβείας, όπου η εφηβεία ουσιαστικά πυροδοτεί παρόμοιες συμπεριφορές. Φόβος για συγκεκριμένες καθημερινές δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα το να πάω μέχρι το σούπερ μάρκετ. Και όχι μιλάμε σε επίπεδο άγορα φοβίας, γιατί πολύ απλά πρέπει να μιλήσω σε κάποιους ανθρώπους, ναι, να έρθω σε επαφή με κάποιους ανθρώπους. Εδώ είναι η διαφορά της αγοραφοβίας. Η αγοραφοβία είναι η δυσκολία του να μπορέσω να βρεθώ σε χώρους όπου δεν έχω εύκολη διέξοδο. Ενώ η κοινωνική φοβία είναι η δυσκολία του να έρθω σε επαφή με ανθρώπους. Άρα λοιπόν, φόβος του να πάω, για παράδειγμα, στο να κουρευτώ, δεδομένου ότι πρέπει να μιλήσω με κάποια συγκεκριμένα άτομα εκεί πέρα. Το επόμενο είναι γενικευμένη κοινωνική φοβία. Εδώ τα πράγματα είναι σαφώς πιο σοβαρά. Καθόλου κοινωνικές συναθρήσεις, δηλαδή μιλάμε για άτομα τα οποία αποφεύγουν τις κοινωνικές συναθρήσεις. Πρέπει να υπάρχει πάντα συνοδεία από ένα οικείο πρόσωπο. Πολλές φορές αυτό το οικείο πρόσωπο. Για να αισθάνεσαι μια ασφάλεια. Για να αισθάνομαι μια σιγουριά και μια ασφάλεια, αυτό που έλεγα προηγουμένως. Άγχος αναμονής, πολλές φορές αισθάνομαι ότι με κρίνουν διάφοροι άνθρωποι. Και επίσης επιλεκτική μνήμη, πάντα θυμάμαι κακές καταστάσεις τις οποίες έχω βιώσει από το παρελθόν και οι οποίες λειτουργούν σαν οδηγό σε αυτή τη φάση, ούτως ώστε να αγχωθώ για αυτό το οποίο πρόκειται να αντιμετωπίσω. Δηλαδή, πρόκειται να μιλήσω σε ένα ακροατήριο 3, 4, 5, 6 ατόμων. Θυμάμαι κάποια στιγμή όταν μπερδεύτηκα, θυμάμαι κάποια στιγμή όταν με κάποιο τρόπο δεν μπόρεσα να μιλήσω καθαρά. Και άρα λοιπόν εκείνη τη στιγμή επιλεκτικά θυμάμαι αυτή την κακή μου εμπειρία. Και σου βάζει φρένο. Σε μπλοκάρει. Και με μπλοκάρει εκείνη τη στιγμή. Πώς λύνεται αυτό? Ναι, προχωράμε. Θα το δούμε στην πορεία. Οι επόμενοι πίνακες το περιγράφω αυτό, δεδομένου του ότι λύνεται. Θα σου έλεγα ότι στη συντριπτική πλειοψηφία αντιμετωπίζεται σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, αλλά θα το δούμε στην πορεία. Το ερώτημα ενός εκατομμυρίου δολαρίων, όπως λέμε πολλές φορές, γεννιόμαστε τελικά ή γινόμαστε κοινωνιοφοβικοί? Θα σου έλεγα ότι υπάρχει ένα τρίπτυχο. Το τρίπτυχο αφορά τρεις παράγοντες. Πρώτον, γενετικός παράγοντας, παράγοντας οικογενειακός και άλλες εμπειρίες ζωής τις οποίες έχουμε. Όταν μιλάμε για γενετικό παράγοντα, τι εννοούμε? Μιλάμε για παράγοντα που σημαίνει το γενετικό υλικό. Αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι ομοζυγότες δίδυμοι έχουν μεγαλύτερο ποσοστό να εμφανίσουν κοινωνική φοβία σε σχέση με κάποιους άλλους οι οποίοι είναι διζυγότες δίδυμοι ή αντίστοιχα δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους. Όπως επίσης φαίνεται ότι όταν έχω ένα άτομο στην οικογένειά μου κοινωνιοφοβικό, έχω τριπλάσεις πιθανότητες να εκδηλώσω κοινωνική φοβία σε σχέση με το να μην είχα κανένα άτομο κοινωνιοφοβικό στην οικογένειά μου. Άρα λοιπόν τι σημαίνει, Νίκο? Σημαίνει ότι προϋπάρχει πληροφορία, σημαίνει ότι ανάλογα με τα ερεθίσματα τα οποία έχω δεχθεί, και θα δούμε στη συνέχεια ποια είναι τα ερεθίσματα, εκδηλώνεται. Ερεθίσματα, κακοποίηση. Σωματική κακοποίηση, δηλαδή κακοποιητικές συμπεριφορές τις οποίες έχω υποστεί είτε στο οικογενειακό, είτε στο φιλικό, είτε πολλές φορές στο άμεσο οικογενειακό μου περιβάλλον. Κακοποίηση λοιπόν, γελιοποίηση, εξευτελισμός, το bullying που λέγαμε προηγουμένως. Πολλές φορές ένα παιδί που έχει πέσει θύμα bullying, ένα παιδί το οποίο πολλές φορές δεν μπορεί να μιλήσει στη συνέχεια σε ένα έστω και μικρό ακροατήριο. Επικριτικοί γονείς, οι οποίοι δυστυχώς πολλές φορές επιτείνουν παρόμοιες συμπεριφορές που ήδη προϋπάρχουν, όπως είπαμε προηγουμένως. Και εμφάνιση, αυτό που λέγαμε προηγουμένως, που τραβάει την προσοχή. Δηλαδή, ένα παιδί το οποίο έχει κάποιο χαρακτηριστικό, το οποίο είναι λίγο πιο διαφορετικό σε σχέση με τα υπόλοιπα παιδιά, το οποίο αισθάνεται εκείνη τη στιγμή ότι δεν λειτουργεί και τόσο καλά ανάμεσα στους υπόλοιπους, ντρέπεται γι' αυτό και άρα λοιπόν δεν εκτίθεται, δεν μιλάει. Πιθανές επιπλοκές οι οποίες υπάρχουν. Αγοραφοβία. Όταν λέμε αγοραφοβία, ξέρεις, μιλούμε συνήθως για την φοβία που κάποιος έχει να διασχίσει ένα χώρο στον οποίο δεν έχει μια γρήγορη, άμεση έξοδο διαφυγής. Δηλαδή, ο αγοραφοβικός δεν σημαίνει ότι έχει φόβο των ανοιχτών χώρων, όπως λέμε συνήθως. Μπορεί να διασχίσει την πλατεία Ελευθερίας κάλλιστα, αρκεί να γνωρίζει πολύ καλά ότι έχω μια γρήγορη, άμεση έξοδο διαφυγής, να μπορέσω να πάω κάπου που θα αισθανθώ ασφαλής. Άρα λοιπόν, πολλές φορές υπάρχει επιπλοκή στην κοινωνική φοβία ή αγοραφοβία. Ο αλκοολισμός, πάρα πολύ σημαντικό. Για να μπορέσω να αντιμετωπίσω την κοινωνιοφοβική μου συμπεριφορά, την ντροπή μου, τη συστολή μου. Καταναλώνω αλκοόλ. Πίνω, καταναλώνω αλκοόλ, γίνομαι αυτό που λέμε ένας κοινωνικός πότης και άρα λοιπόν αρχίζω και γίνομαι αλκοολικός στην πορεία. Οπότε λοιπόν έχουμε δύο προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν, που δεν ξέρω ουσιαστικά ποιο είναι το χειρότερο από τα δύο. Ουσιοεξάρτηση. Κατάχρηση χασίς πολλές φορές συνήθως από άτομα για να αισθανθούν καλύτερα, για να μπορέσουν να μιλήσουν, για να μπορέσουν να λυθούν. Προφανώς κατάθλιψη, αυτό που λέγαμε. Και κάτι χαρακτηριστικό το οποίο το είδαμε στην περίοδο τώρα των lockdown, εξάρτηση από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Άρα, προκειμένου εγώ να μπορέσω να αντιμετωπίσω αυτή την κατάσταση, κλείνομαι στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές μπροστά, έχω όποιες επαφές πολύ απλά μέσω ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή, αισθάνομαι πάρα πολύ άσχημα και επιτείνεται ήδη προϋπάρχουσα κατάσταση. Θα σου έλεγα ότι
Η περίοδος του lockdown βόλεψε λίγος πολύ όλους τους ανθρώπους που είχαν κοινωνική φοβία. Κλείστηκα σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Πλέον όμως όταν ξανά άνοιξε η κοινωνία, τότε τα πράγματα εμφανίστηκαν ακόμα χειρότερα, ακόμα αλλοιωμένα, ακόμα πιο δύσκολα. Αυτό που έλεγες προηγουμένως σε σχέση με το πώς αντιμετωπίζεται, σου έλεγα κάποια tips μικρά για να μπορέσουμε να ενεργοποιήσουμε τον έφηβό μας. Κοινωνική εθελοντική δραστηριότητα που πρέπει να υπάρχει. Άρα λοιπόν γράφουμε τον έφηβο, τον προτρέπουμε να συμμετέχει σε μια κοινωνική εθελοντική δραστηριότητα. Ενθάρρυνση για σωματική άσκηση. Η σωματική άσκηση είτε μέσω της ομάδας, της παρέας, είτε μέσω γενικότερα των ορμονών που υπάρχουν, που απελευθερώνται, με κάνει και αισθάνομαι καλύτερα. Μείωση του χρόνου έκθεσής μου στον ηλεκτρονικό υπολογιστή που μπορεί να έχω προφανώς. Από εκεί και πέρα το επόμενο είναι ενθάρρυνση για πρωτοβουλίες, να πάρει πρωτοβουλίες του ώστε να κάνει κάποια πράγματα. Δεν πρέπει να είναι η υπεκφυγή η πανδημία, γιατί ξέρεις πολλές φορές, όπως έλεγα προηγουμένως, άτομα τα οποία είχαν την παρόμοια κατάσταση, αντιμετώπιζαν παρόμοια κατάσταση, είχαν υπεκφυγή την πανδημία. Πού να πάω τώρα, δεν έχουμε τη δυνατότητα να βγούμε. Δεν πρέπει να υπάρχει λοιπόν υπεκφυγή η πανδημία. Και προφανώς από εκεί και πέρα επίσκεψη σε ειδικό, όπου ο ειδικός μπορεί να είναι ψυχολόγος, με την ψυχοθεραπεία, είτε ψυχίατρος αντίστοιχα, με την φαρμακοθεραπεία, όπου συνήθως η συνεργασία αυτών των δύο μεθόδων μπορεί με κάποιο τρόπο να έχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Προχωράμε στο επόμενο, είναι πώς θα γίνει να αντιμετωπίσουμε την κοινωνική φοβία. Αναγνώριση, δηλαδή. Να αναγνωρίσουμε. Να καταλάβουμε τι είναι αυτό το οποίο μας συμβαίνει. Γιατί πολλές φορές, ξέρεις, δεν καταλαβαίνω τι μου συμβαίνει. Αισθάνομαι ότι κοκκινίζω, αλλά δεν το θεωρώ αυτό την ντροπή. Παρατηρώ τι τη συντηρεί. Πολλές φορές, ξέρεις, υπάρχουν κάποιες καταστάσεις οι οποίες συντηρούν την κοινωνική φοβία. Και πολλές φορές εγώ τη συντηρώ τη συγκεκριμένη κοινωνική φοβία. Εκφράζω τα συναισθήματά μου, έστω και αν αυτά τα συναισθήματά μου πολλές φορές δεν είναι και τα πιο ευχάριστα για κάποιους ανθρώπους. Για παράδειγμα, εκφράζω το θυμό μου όταν πρέπει να εκφράσω το θυμό μου. Θυμό στον οποίο τον κρατάω, με κάποιο τρόπο λειτουργεί άσχημα για μένα και πολλές φορές εκδηλώνεται ακόμα και σαν κοινωνική φοβία. Προχωράμε στον επόμενο πίνακα. Νέοι τρόποι υποστήριξης τους οποίους πρέπει να βρω. Για παράδειγμα, από τη στιγμή κατά την οποία θα έχω ένα άτομο δίπλα μου, ούτως ώστε να μπορέσω να αισθανθώ καλύτερα, για να μπορέσω να εκτεθώ, ίσως θα πρέπει να βρω έναν άλλο τρόπο, δικό μου τρόπο, που να βασίζομαι στα δυο μου πόδια, στον εαυτό μου, ούτως ώστε να μπορέσω να το αντιμετωπίσω αυτό. Μιλάω, το επικοινωνώ, επικοινωνώ το πρόβλημα το οποίο έχω. Είναι πολύ βασικό να το επικοινωνήσω. Από τη στιγμή που μιλήσω ότι είμαι κοινωνιοφοβικός ή αισθάνομαι άσχημα, θα καταλάβω ότι τελικά όλοι οι υπόλοιποι δεν είναι ότι θα με κρίνουν και τόσο αρνητικά. Και προφανώς, τελευταίο, το αποτείνομαι σε ειδικό ψυχολόγο, ψυχίατρο. Το τελευταίο πίνακας είναι περίληψη ενός προγράμματος παρέμβασης. Τι πρέπει να έχει ένα πρόγραμμα παρέμβασης που πρέπει να γίνει από τον ειδικό. Πρέπει να υπάρχει από τα εύκολα, από τις εύκολες ουσιαστικά, στις λιγότερο αγχώδεις δηλαδή, στις πιο περισσότερο αγχώδεις καταστάσεις. Σιγά σιγά δηλαδή πρέπει να αντιμετωπίζω τις πιο εύκολες καταστάσεις, που μπορεί να είναι πολύ σημαντικές. Ξέρεις, για κάποιον ο οποίος δεν έχει πέσει στα πλοκάμια της κοινωνικής φοβίας, μπορεί να μην είναι και τόσο σημαντικό να μιλήσει ένα ακροατήριο 3-4 ανθρώπων. Όποιος έχει πέσει τα πλοκάμια της κοινωνικής φοβίας, καταλαβαίνει ότι είναι μια πολύ σημαντική κατάκτηση όταν καταφέρει να μιλήσει σε 3-4 άτομα, για παράδειγμα, 5 άτομα προοδευτικά, που μπορεί να γίνουν 10 άτομα και ούτω καθεξής. Από τα πλουστευμένα στη συνέχεια στα περίπλοκα. Δηλαδή από τις πιο πλουστευμένες στις περισσότερο περίπλοκες καταστάσεις, τις οποίες με αγχώνουν προφανώς και περισσότερο. Από τις επιδερμικές σκέψεις, αυτές δηλαδή τις οποίες ουσιαστικά τις έκανα τελευταία, δεν αξίζω για παράδειγμα, στις πιο πυρηνικές πεπιθήσεις, αυτές οι οποίες έχουν ριζώσει μέσα μου και άρα λοιπόν τις αντιμετωπίζω σιγά σιγά και προσπαθώ, αν το θέλεις διαφορετικά, μέσα από την ψυχοθεραπεία να τις ξεριζώσω. Και προφανώς από το μαζί με το θεραπευτή, το οποίο πολλές φορές προτείνεται, δηλαδή μαζί με το θεραπευτή να αντιμετωπίσω μια κατάσταση, μόνος μου ή μόνη μου, ούτως ώστε να μπορέσω να αντιμετωπίσω νικηφόρα αυτήν την κατάσταση και να ξεφύγω από αυτό το μεγάλο πρόβλημα της κοινωνικής φοβίας ή της υπερβολικής ντροπής, όπως εκλαϊκευμένα μπορούμε να το πούμε. Ερώτημα τώρα. Mm-hmm. Σε περίπτωση που ο περίγυρος έχει διαπιστώσει ότι το κοντινό του πρόσωπο, ότι ο πρωταγωνιστής της ιστορίας έχει κάποιο πρόβλημα. Mm-hmm. Ψυχολογικής φύσεως. Mm-hmm. Αλλά ο ίδιος ο πρωταγωνιστής δεν το παραδέχεται, δεν το αποδέχεται και κατ' επέκταση αρνείται. Παρόμοιο πρόβλημα σε αυτό που περιγράφουμε. Ακριβώς. Mm-hmm. Αρνείται να απευθυνθεί σε ειδικό. Τι γίνεται. Και για να το ανοίξουμε, επειδή είναι και απορία τηλεθεατή, για να το ανοίξουμε, μην σταθούμε στο συγκεκριμένο φαινόμενο. Τι πρέπει να πράξει ο περίγυρος. Ξέρεις, αυτό που πρέπει να πράξει συνήθως, λέω, είναι ότι ο περίγυρος να γίνει καθρέφτης ουσιαστικά και να προσπαθήσει με κάποιο τρόπο να του δείξει ποια είναι η ζωή. Προφανώς η ζωή δεν είναι να μην μιλάω σε κανένα άνθρωπο, μια και μιλάμε για κοινωνιοφοβία. Και αν το ανοίξουμε. Η ζωή δεν είναι να είμαι εξαπλωμένος ή με κάποιο τρόπο να έχω αρνητικές σκέψεις.
μιλώντας για κατάθλιψη. Η ζωή δεν είναι, για παράδειγμα, το να βγαίνω έξω και να πέφτω στα δίχτυα του πανικού, μιλώντας για διαταραχή πανικού. Σωστά. Η ζωή δεν είναι. Άρα, λοιπόν, με κάποιο τρόπο να το περιγράψουμε τι χάνει ουσιαστικά αυτός ο άνθρωπος. Αν καταλάβει τι χάνει και τι μπορεί να κερδίσει, αν καταλάβει τι έχασε ή αν το θέλει διαφορετικά, τι είχε πριν από κάποια χρόνια, ναι, τότε θα μπει στη διαδικασία να το καταλάβει. Αν δεν θέλει να το καταλάβει, τι γίνεται. Τότε έχω την αίσθηση ότι κάποια στιγμή στη ζωή του θα το καταλάβει. Συνήθως δεν θέλουμε να το καταλάβουμε, γιατί αυτή η κατάσταση μας δίνει πολλές φορές ένα δευτερογενές όφελος. Θα σου έλεγα, για παράδειγμα, κάτι χαρακτηριστικό το οποίο μου έρχεται αυτή τη στιγμή στο μυαλό, ναι, μεταξύ συζύγων. Ένας σύζυγος, ο οποίος πολύ απλά δεν θέλει με κάποιο τρόπο να ξεχωρίσει, εντός εισαγωγικών, ναι, να απεμπλακεί από την ή από τον σύζυγο. Με να χωρίσει τρόπο, δηλαδή, δεν θέλει να χωρίσει. Όχι, όχι μόνο, να απεμπλακεί, να λειτουργήσει μόνος του, γιατί ο καθένας πρέπει να έχει και την ατομική, ναι, ζωή μέσα σε μια, ναι, σχέση, ναι, οπωσδήποτε, ναι, έτσι. Σκέψου λοιπόν ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος πολλές φορές πέφτει, εντός εισαγωγικών, ή συντηρεί τον εαυτό του μέσα στα δίχτυα, αν το θέλεις, της αγοραφοβίας ή ακόμα και της κοινωνικής φοβίας, τόσο ώστε να έχει δίπλα του, άρα εντός εισαγωγικών ελεγχόμενο, τον ή την σύζυγο αντίστοιχα. Πολλές φορές δηλαδή αυτή η κατάσταση είναι λειτουργική για αυτόν. Καλύπτει ένα κάποιο άλλο κενό. Άρα λοιπόν ο ίδιος δεν θέλει να αλλάξει όλο αυτό το οικοδόμημα το οποίο πολύ καλά έχει χτίσει, το οποίο σαφέστατα είναι ένα οικοδόμημα το οποίο είναι πολύ δυσλειτουργικό για τη ζωή του, απ' έξω έτσι όπως το βλέπουμε εμείς, αλλά είναι λειτουργικότατο για αυτόν στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, γιατί του καλύπτει την ανάγκη της εξάρτησης που πρέπει να έχει από τον συγκεκριμένο άνθρωπο, τον ή την σύζυγο. Μάλιστα. Λοιπόν, περίπλοκη κατάσταση. Αρκετά περίπλοκη κατάσταση. Ψυχραιμία χρειάζεται και υπομονή. Ακριβώς. Και όπως είπες, να αναγνωρίσουμε το πρόβλημα. Ακριβώς. Η αναγνώριση του προβλήματος είναι νομίζω και το πρώτο βήμα, ούτως ώστε να μπορέσει κάποιος να κάνει κάτι για να αλλάξει. Θα σου έλεγα ότι είναι το 50% όλης της διαδικασίας. Η αναγνώριση. Η αναγνώριση. Λοιπόν, Νικόλα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Αναλυτικότατη παρουσίαση. Τα λέμε την επόμενη Τετάρτη. Πάμε να πάρουμε μία ανάσα και επιστρέφουμε.